Action Ελλάς, την πρώτη πυρωτική της δράση από τις 12 δράσεις που έχει κάνει ως τώρα, έχει τη χαρά να εξετάζει κατοίκους 6 χωριών του Δήμου Αλμοπίας, της Όρμας, της Πολυκάρπης, του Μεγαπλάτανου, της Ορακινής, το Μοναστηράκι και την Κορυφή. Για 3 μέρες έρχονται όλοι εδώ οι κάτοικοι, έχουμε γιατρούς 17 διαφορετικών ειδικοτήτων και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα. Μεγάλη προσέλευση, βλέπουμε ήδη κόσμο. Βέβαια, έχει γίνει μια προεργασία από εμάς. Έχουμε τουλάχιστον 400 κατοίκους που θέλουν να εξεταστούν από όλους τους, από όλες τις ειδικότητες και περιμένουμε να έρθουν και με χαρά βλέπουμε ότι η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επιλέξαμε η πρώτη πυρωτική δράση της Action Ελλάς που, όπως ξέρετε, σκοπός της είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των ακριτικών περιοχών, εκτός από την νησιωτική Ελλάδα, να είναι και η πυρωτική Ελλάδα. Ένας τόπος που 100 χρόνια πριν υποδέχτηκε πρόσφυγες από τις αρισμόνητες πατρίδες, ήταν για μας χαρά και τιμή μας να έρθουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αριστερά, πάνω, είμαστε κι εμείς πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η πρώτη μας υπηρετική δράση και πραγματικά χαιρόμαστε να βλέπουμε τον κόσμο να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που κάνουμε. Ο κόσμος πάντα έχει ανάγκη, είτε βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί, είτε βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Αυτό που κάνουμε δεν πληρώνεται με τίποτα. Εγώ νομίζω μετά από τόσα χρόνια στο ιδιωτικό επάγγελμα είναι πραγματικά μεγάλο πράγμα να μπορείς να προσφέρεις και να βλέπεις το χαμόγελο και να βλέπεις δηλαδή ότι προσφέρεις στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Και αυτό νομίζω δεν μετρείται με τίποτα. Εμείς εδώ πάνω παραμεθόριος δεν έχουμε την δυνατότητα, ας πούμε, να πάμε σε όλους αυτούς τους γιατρούς, σε όλες τις ειδικότητες. Και είναι ένα check-up να κάνουμε, είναι ευχάριστο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έχω να πω. Ενώ φαίνεται απλό, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, γιατί ο κόσμος, όταν λέμε ακριτική περιοχή, πρέπει να ταξιδέψει για τον γιατρό του. Και αυτό το ταξίδι, εδώ στην υπηρετική Ελλάδα, μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ δύσκολο, στα νησιά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, μία πράξη που εμάς μας φαίνεται απλή, θα πάω στον οδοντίατρό μου να κάνω ένα σφράγισμα, μπορεί να σημαίνει ταξίδι μιας ημέρας, να σημαίνει διαμονή κάπου αλλού και να την αποφύγει ο ασθενής. Επομένως, όταν ερχόμαστε εμείς εδώ να κάνουμε πρόληψη, να τους ενημερώσουμε, είναι πάρα πολύ θετικό και το εισπράττουμε. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τους γιατρούς της περιοχής. Επομένως, αν κάτι σημαντικό υπάρξει, θα ενημερώσουμε και ο ασθενής θα πάει εκεί. Νομίζω ότι όλη αυτή η αγάπη, όλη αυτή η θετική ενέργεια που εισπράττουμε, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτίμητο. Ερχόμαστε να δώσουμε, αλλά περισσότερο παίρνουμε την αγάπη του κόσμου και από όλες αυτές τις ευχές που μας δίνουν. Πρώτη πυρωτική αποστολή. Η επιλογή μας ήταν να γίνει εδώ σε αυτόν τον τόπο, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε και κάποιες σχέσεις ιδιαίτερες με αυτόν τον τόπο. Νομίζω πως θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά και εύχομαι να συνεχίσουμε να κάνουμε αποστολές και στην υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα. Γενικώς, στο ορθοπαιδικό κομμάτι, οι άνθρωποι πονάνε τα χέρια τους, οι αρθρώσεις τους, αναζητούν μια παρηγοριά και έτσι στην υπηρετική Ελλάδα, λίγο πιο μακριά από τις μεγάλες πόλεις, τους αρέσει να βλέπουν κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτούς και σε εμάς είναι ωραίο έτσι, να παίρνουμε αυτή την αγάπη του κόσμου, να είναι χαρούμενος που μας βλέπει και νιώθουμε ότι τους βοηθάμε στο βαθμό που μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα. Εξαιρετικά σκληραγωγημένοι στα χωράφια τους, παρότι εμείς βλέπουμε προβλήματα τα οποία θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος της πόλης δεν μπορούσε να τα ανεχτεί πολύ εύκολα. Εδώ οι άνθρωποι συνεχίζουν, πηγαίνουν στα χωράφια, αρνούνται ότι πονάνε, διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι ο μήνας του μαστού, έτσι είναι ο μήνας της πρόληψης. Καλό είναι οι γυναίκες όλες να κάνουν τη μαστογραφία τους ετησίως. Αυτό που έχουμε εισπράξει είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το πούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι γυναίκες είναι λίγο παραμελημένες, δεν έχουν κάνει τις μαστογραφίες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό βλέπουμε. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς εξετάζουμε, τους ενημερώνουμε, τους λέμε πότε να ξανακάνουν τις εξετάσεις τους και βλέπουμε. Πρέπει να υπενθυμίζουμε στις γυναίκες ότι θα πρέπει να εξετάζονται κάθε χρόνο.
Και θα πρέπει όμως να, εκτός από τη μαστογραφία, να κάνουν και τον υπέρηχο, έστω ώστε με αφορμή που τον έχουμε φέρει εδώ, να, ο υπέρηχος συμπληρώνει τη μαστογραφία. Είναι σημαντικό να κάνουν ετησίως και να πηγαίνουν σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα και να ελέγχονται. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, στα Δωδεκάνησα, που βρήκαμε μία γυναίκα στη Σίμη, όπου υπήρχε ένα μόρφωμα ψηλαβητό, που τελικά η Action Ελλάς, με τη βοήθεια και του κ. Μαλακάση και του ομιλούντος, βρέθηκε και ανέλαβε πλήρως και η Ευρωκλινική και η Action Ελλάς να το φέρουμε εις πέρας χωρίς έξοδα για την ασθενή. Κοιτάξτε, χρόνια τώρα στον εθελοντισμό εισπράττουμε ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι γεγονός. Μας χαροποιεί, το θέλουμε, το κάνουμε και κάθε χρόνο θα είμαστε δίπλα τους, σε όλες τις γυναίκες που μας χρειάζονται. Και τις τελευταίες μέρες είχαν επικεντρωθεί τα περισσότερα από 600 παιδιά της ευρύτερης περιοχής να πάρουν μέρος σε ψυχαγωγικές δράσεις που κάναμε, εκπαιδευτικά. Τους μιλήσαμε από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για την κομποστοποίηση, για την ανακύκλωση. Και επίσης θα ολοκληρώσουμε 2 έργα υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, θα παραδώσουμε 2 παιδικές χαρές.